Περισσότεροι από 400 πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Κρήτης από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του βρίσκονται στο Ρέθυμνο που εξελίσσεται μία μοναδική γιορτή αναμνήσεων. Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου από την περίοδο 1977-1997, οι οποίοι συμμετέχουν σε διαδικτυακή κοινότητα με το όνομα Ρεθυμνιώτικη Πολιτεία και μοιράζονται εμπειρίες, βιώματα και συναισθήματα για την πανεπιστημιακή κοινότητα και την πόλη του Ρεθύμνου, επέστρεψαν στην Κρήτη με αφορμή την πενθήμερη συνάντηση επανένωσης. Δίκτυο Κίβητας Ρεθύμνε. Μια ομάδα, μια παρέα ανθρώπων. Κίβητας Ρεθύμνε σημαίνει Ρεθυμνιακή Πολιτεία. Που αγαπήσαμε το Ρέθυμνο, το Πανεπιστήμιο, τις παρέες μας και όλα αυτά, όπως ήταν χτες αγώνας, όπως ήταν σύγκρουση χτες, έτσι, σύγκρουση είναι και σήμερα. Συνεχίζεται. Το θέμα είναι όμως, κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις για να προάγουμε τον προβληματισμό κιόλας. Είναι κάτι πρωτοφανές για την πανεπιστημιακή κοινότητα της Ελλάδος να έχουμε μια τόσο μεγάλη συγκέντρωση αποφύτων από όλες τις περιοχές της. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει ένα πενθήμερο γεμάτο δράσεις και εκδηλώσεις, το οποίο συμμετείχαν οι παλαιοί απόφοιτοι των πανεπιστημιακών σχολών του Ρεθύμνου, πολλοί από τους οποίους μάλιστα ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θέλουμε να γίνει θεσμός αυτή η συνάντηση των αποφύτων στο Ρέθυμνο και όχι μόνο αυτής της 20ετίας αλλά όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάρει το πτυχίο τους από το Ρέθυμνο. Είναι πάρα πολύ καλό και για τους ίδιους αλλά και για την πόλη μας και για τους ανθρώπους της. Είναι όμως πολύ συγκινητικό ότι πραγματικά εκατοντάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα νιώσαν την επιθυμία να ανταμώσουν ξανά μαζί και να νιώσουν τη συγκίνηση της επικοινωνίας, της αναστροφής. Όλοι ζούμε αυτές τις στιγμές με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Οι ίδιοι δηλώνουν αμετανόητη νοσταλγή της πρώτης 20ετίας της φοιτητικής ζωής στο Ρέθυμνο. Αν και ανήκουν σε περίπου 4 διαφορετικές φοιτητικές γενιές, τους ενώνουν πολλά πράγματα όπως η αγάπη για το πανεπιστήμιο και την εξέλιξή του. Να γίνει ένας θεσμός και να συνεχιστεί και να είναι ένας συνεκτικός κρίκος ανάμεσα στο ιστορικό Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο καινούριο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και την τοπική κοινωνία. Είναι λοιπόν μια αφορμή αυτό το συναπάντημα για να δούμε από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Μας έλεγε αυτή η πρώτη απόφοιτη ότι όταν ξεκίνησε στα περβόλια το Πανεπιστήμιο, που ήταν σε ένα λύκειο, έτσι, ουσιαστικά σε εγκαταστάσεις ενός λυκείου, έφτανε μόνο ένας χωματόδρομος. Το Ρέθυμνο ουσιαστικά ο παραλιακός σταματούσε στο Δελφίνι και από εκεί και πέρα πηγαίνανε με τα πόδια με χωματόδρομο στο Πανεπιστήμιο. Οι διοργανωτές μιλούν για ένα μεγάλο πείραμα. Ένα πείραμα με συζήτηση, συγκίνηση, γέλιο, τραγούδι και χορό αλλά και προβληματισμό για το πώς η πανεπιστημιακή κοινότητα του Ρεθύμνου θα περάσει σε μια νέα εποχή. Σημείο προβληματισμού η κρίση στέγης και η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την κατασκευή των εστιών που θα δώσουν διέξοδο σε ένα εκρηκτικό πρόβλημα. Επόμενη πενταετία, γιατί θεωρώ τόσο το Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και ο Δήμος Ρεθύμνης έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, γιατί και το κομμάτι των φοιτητικών εστιών έχει δρομολογηθεί που δίνει κατοικία σε 3.000 φοιτητές. Το πολιτιστικό γεγονός διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Δήμου Ρεθύμνου, καθώς και τη συνδρομή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.